Λοιπόν, ένα ακόμα βραδινό παιχνίδι σήμερα για την κατηγορία development στο Summer Μπασκετάκι. Μείνετε μαζί μας, η Ευκαρπία Ράτλες και η... Να διακόψω, είναι ο Στέλιος Παρθενάκης. Σας ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Και οι All Star είναι αυτοί οι οποίοι θα παραταχούν με τα MOV με τους Ευκαρπία Ράτλες, να είναι ήδη έτοιμοι να δώσουν στην αναμέτρηση την έναρξη. Πρώτοι που θα πάρουν το Jumble είναι οι All Stars, οι οποίοι θα έχουν και την επίθεση. Εδώ θέλουν να πάρουν ουσιαστικά ένα shoot, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Με το νούμερο 8, ο Αθανάσιος Βλάχος. Συνέχεια, οι Rattlers με τα MOV παραπέμπουν λίγο σε Lakers από την Ευκαρπία. Θέλησαν να επιτεθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και τώρα το σκορ παραμένει 0-0, 9-34 για τη λήξη της πρώτης περίοδου στο Ιβανόφιο, ένα από τα δύο παιχνίδια. Ο νικητής προχωράει στην προημιτελική φάση. Η ομάδα που χάνει θα αποχαιρετήσει εδώ. Καλή άμυνα από τους Ευκαρπία Rattlers, με συγχωρείτε. Ήταν ο Στούπας Βασίλειος με το 8. Φυσικά υπάρχει ο Στούπας Βασίλειος του Κωνσταντίνου με το 7. Ο Στούπας Δημήτριος του Χρήστου με το 0. Ο Στούπας Δημήτριος του Αστερίου με το 17. Δεν έχουμε ακόμα σκορ, έχει λύσει ένα λεπτό. Ενώ από την άλλη μεριά με το 1 είναι ο Αλεξιάδης Νάσος. Και φανέλα νούμερο 5. Φανέλα με το νούμερο 5. Ουσιαστικά η αρνή μισή με το ο Ματούλας Γιώργος με το νούμερο 7. Ο Μαυροχωρίδης Μάριος, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, δεν έχει αριθμό, είναι με τα μαύρα, θέλει να προστατέψει την μπάλα, του σκόρνει 0-2. Το πρώτο καλάθι έχει μπει. Τώρα θέλουν οι All Stars να ελιχθούν, δεν θα μπορέσουν να ευστοχήσουν. Ήταν το νούμερο 8, ο Αθανάσιος Βλάχος, ο οποίος επιχείρησε. Ήταν με το νούμερο 5, ο Ανδρέας Τροκάνας, που πήρε το σουτ. Στη συνέχεια όμως η Ευκαρπία Rattlers απάντησαν και έκαναν το σκορ 3-2, 8 και 12 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σουτ τριών πόντων τώρα για τους All Stars, με τον παίκτη ο οποίος δεν φοράει ουσιαστικά αριθμό και είναι με τα μαύρα, ο Μαυροχωρίδης Μάριος. Το σκορ γίνεται 3-5, οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν το ρυθμό τους από νωρίς, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Είδαμε ζώνη νωρίτερα, θα δούμε και κάποια ατομικά μεγαρίσματα. Τελειώνει ο χρόνος, 7:46. Ήταν άστοχος ο Στούπας Δημήτριος του Κωνσταντίνου με το 7. 3-5 το σκορ, 7:35. Οι All Stars, οι οποίοι εδώ θα επιχειρήσουν νέο τρίποντο, θα πάρουν το rebound. Συνέχεια καλή άμυνα με το νούμερο 17. Ο Στούπας Δημήτριος του Αστερίου θα κόψει. Θα μείνουν 14 δεύτερα για τις δύο ομάδες, οι οποίες κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Θα στοχούσουν όμως οι All Stars και τώρα οι Ευκαρπία Rattlers θα φύγουν στον εφηβιασμό. Δεν θα βιαστούν, θα πάνε σε μια πιο μεγάλη επίθεση με σκοπό να επιχειρήσουν ένα καλό σουτ. Εδώ με τη βοήθεια της τύχης το σκορ θα γίνει 6-5. Αν έχει τύχη, διάβαινε εδώ ουσιαστικά. Εστόχισαν οι MOV, αν μου επιτρέπετε, από το χρώμα της φανέλας, μιας και οι All Stars είναι με τα χρώματα του Chicago Bulls, τα μαύρα και τα κόκκινα. Εδώ το σκορ γίνεται 6-5. Μικρό προβάδισμα για τους Rattlers, οι οποίοι κάλυψαν 3-5, αλλά θέλουν να πάρουν και τα rebound και να μην δώσουν τη δυνατότητα στους αντιπάλους να δημιουργήσουν προβλήματα. Τώρα, με τη βοήθεια του Λαζαρίδη, ο Στεργιόπουλος Αλέξης θα κατεβάσει την μπάλα. 6:37 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Φυσικά, βέβαια, βλέπετε έναν αγώνα στο μπασκετάκι, στο Summer Edition, στην κατηγορία Development. Γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι καλύτερες ομάδες μέχρι τώρα σε μια γεμάτη χρονιά και φυσικά αυτό θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, οπότε θα ολοκληρωθεί ένα ακόμα Summer Edition σε διάφορες κατηγορίες πρωτάθλημα. Πολύ ωραία πάσα εδώ για τους All Stars, θα κερδίσει το foul ο παίχτης των All Stars, ο Μάριος Μαυροχωρίδης, και θα έχει δικαίωμα για βολές. Το σκορ είναι 6-5 μπροστά οι Rattlers, οι Ευκαρπία Rattlers, οι οποίοι εδώ θα ισοφαριστούν.
Θα έχει πολύ ψωμί ακόμα το παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς για να γίνει οτιδήποτε και να υποθεί οτιδήποτε. Οι δύο ομάδες. Σίγουρα οι All Stars έχουν μεγαλύτερο roster, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τα βασικά του είναι συγκεκριμένα. Εδώ δεν μπόρεσε με το νούμερο 7 ο Στούπας Δημήτριος του Κωνσταντίνου. Οικογενειακή υπόθεση, αλίμονο. Η ομάδα του Ράτλους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο μπορούν. Εδώ στην άμυνα όμως δεν τα κατάφεραν και βλέπουν τους αντιπάλους τώρα να προηγούνται με 6-8. Ένα παιχνίδι με αρκετές διακυμάνσεις. Θα δούμε αρκετά ωραίο μάτς στην κόψη του ξηραφιού ουσιαστικά. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά. Εδώ ωραίο μπάσιμο από τον Γιώργιο Λαζαρίδη, ο οποίος θα στοχίσει και στη συνέχεια οι All Stars είναι αυτοί που θα πάρουν το rebound. Θέλουν να τρέξουν με τον παίκτη, ο οποίος έχει πάρει αρκετές προσπάθειες. Και εδώ θα πάρει το foul, δεν θα στοχίσει όμως. Είναι ο Μαυροχωρίδης Μάριος, ο οποίος παίζει με τα μαύρα. Κάποιοι παίκτες δεν έχουν αριθμό και θα πρέπει να έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα πώς θα τους ξεχωρίζουμε. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 5-36 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Πρώτο μάτσο το Ιβανόφιο για το μπασκετάκι. Στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι αυτό ανάμεσα στους Ευκαρπία Rattlers με τους All Stars. 6-10 το σκορ, έχουν πάρει μία μικρή διαφορά. Αλλά οι Rattlers έχουν δείξει ότι δεν τα παρατάνε. Και τώρα με καλή κυκλοφορία της μπάλας και το νούμερο 8 να επιχειρήσει πλέον των πόντων ήταν ο Στούπας Βασίλειος, ο οποίος μας έκανε και σχετικές δηλώσεις στην αρχή του αγώνα για να δώσει το δικό του στίγμα. Θα τις δείτε στην σχετική σελίδα του τουρνουά. Άστοχη εδώ η Rattlers, θέλει η ομάδα των Stars να τρέξει ακόμα περισσότερο. Θα επιχειρήσει τρίποντο η ομάδα, αλλά θα είναι άστοχο. Πάνω κάτω η μπάλα. 6-10 εδώ καλάθι για τους Μόβι, οι οποίοι δεν αφήνουν την αντίπαλη ομάδα να φύγει στο σκορ. Σκορ είναι 8-10. Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή ως τώρα. Σε μια πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη και μια που είπαμε η αλλαγή ετοιμάζεται η πρώτη για τους All Stars θα είναι ο Μπέτσιος Σπύρος, ο οποίος θα δώσει χρόνο ανάθεση σε κάποιους συμπαίκτη του. Εδώ ίσως και η υποψία πιο δευτερόλεπτο, τελικά η μπάλα χτυπάει στα πόδια παίκτη των All Star και θα έχουν δύο αλλαγές, θα πήγε και ο Σαραφίδης Χρήστος, το νούμερο 15. Θα μπει και ο Μπέτσιος Σπύρος με το νούμερο 12, λένε τα στοιχεία που έχουμε, αλλά κάποιες φορές τα νούμερα δεν είναι αυτά που πρέπει. Σε ζώνη οι All Stars θέλουν να δυσκολέψουν τους Rattlers, οι οποίοι επιχειρούν αρκετά τρίποντα και εδώ θα κερδίσουν και την μπάλα. Δεν έκανε καλή επίθεση οι Rattlers, οι οποίοι θα πρέπει να προσέξουν όταν περνούν την μπάλα μέσα στο καλάθι. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, έχουν κλείσει 6 λεπτά. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά. Μαυροχωρίδης βγαίνει, δίνει στον Ανδρέα Τροκάνα, ο οποίος και αυτός ψάχνει τις επόμενες πάσεις. Τελικά το τρίποντο θα το πάρει ο Σαραφίδης Χρήστος. Ο Νάσος Αλεξιάδης ήταν με το νούμερο 5, διορθώνω. Υπάρχει μια λαθεμένη αναφορά στα νούμερα που πήρα, θα τα διορθώσουμε. 11-10 μπροστά οι Rattlers, οι οποίοι εδώ δεν επιτρέπουν στους αντιπάλους τους να ξεφύγουνε. Καλή κίνηση από τον Νάσο Αλεξιάδη, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά. Σούτριο πόντο μακρινό από τον παίχτη των Rattlers, τον Στεριόπουλο Αλέξη. Ήταν πολύ γρήγορο όμως το σούτ που πήρε. Συνέχεια οι All Stars θα κάνουν λάθος και είναι ξανά οι Rattlers στην επίθεση. Βλέπουμε ένα αρκετά γρήγορο παιχνίδι, 11-10 το σκορ. Σε ένα μάτι το οποίο ο νικητής παίρνει την πρόκριση, ο ηττημένος χαιρετάει. Δύο ομάδες οι οποίοι προτιμούν αρκετά τα τρίποντα. Ο Νάσος Αλεξιάδης, ο οποίος με το νούμερο 5 έχει βάλει αρκετά καλάθια. Τώρα με το 15 ο Σαραφίδης Χρήστος θα πάρει νέο τρίποντο. Ο Μαυροχωρίδης, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά ρήγματα και έχουμε
time out το οποίο καλούν οι δύο ομάδες σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει ξανά το παιχνίδι. Υπήρχε ένα time out να πάρουν και κάποιες ανάσεις οι δύο ομάδες. Το σκορ είναι 11-13 μπροστά οι All Stars. Ενώ υπήρχε μια πτώση παίκτη, δεν φαίνεται να έχει κάτι. Οι δύο ομάδες είναι αρκετά δυνατές άνθρωποι. Άλλωστε. Οι All Stars οι οποίοι θέλουν να βγουν στην επίθεση και να διευρύνουν το σκοράρισμα. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία. Τελικά θα επιμείνουν και θα πετύχουν καλά. Θα πάρουν και foul με το νούμερο 7 είναι ο Ματούλας Γιώργος, με το 5 είναι ο Αλεξιάδης Νάσος, με τα μαύρα είναι ο Μαυροχωρίδης, με το 10 είναι ο Λαθουράκης Νίκος, με το 9 ο Τροκάνας Ανδρέας, με το 15 ο Σαραφίδης Χρήστος, με το 13 ο Χριστόπουλος Γιώργος, με το 11 ο Βλάχος Αθανάσης, με το 12 ο Μπέτσιος Σπύρος και με το κόκκινο σωτάκι όταν θα κεραμπεί, ουσιαστικά είναι ο Ευθύμιος Κυρατζόπουλος. Δεν έχουν νούμερα δύο παίκτες από τους All Stars, οι οποίοι έχουν νέα επίθεση. Ο Ματούλας, ο Γιώργος, ο οποίος οπλίζει συχνά και θέλει να βρει τρόπο με τα τρίποντα, αλλά εδώ το έχει δύο φορές. 11-15 το σκορ, νωρίτερα και στη βολή που πήρε. Αλλά η All Stars είναι ξανά στην επίθεση. Πολύ ωραία ραχιαία τρίπλα από τον Μαυροχωρίδη, ο οποίος θα χάσει όμως την κατοχή της μπάλας. Το σκορ είναι 11-15, οι δύο ομάδες αρκετά κοντά στο σκορ. Θέλουν κάθε μία την νίκη για τους δικούς τους λόγους. Θα δείτε βέβαια και τις σχετικές. Δηλώσεις πριν τον αγώνα θα υπάρχουν βέβαια και δηλώσεις που MVP στο τέλος. Εδώ όμως ο παίκτης με το νούμερο 7, ο Ματούλας Γιώργος, δεν θα συγχωρέσει και θα στοχίσει σε τρίποτα, κάνουν το σκορ 11-18. Κάποια τρίποτα θα μπουν, κάποια τρίποτα δεν θα μπουν. Θέμα είναι να έχεις επιλογές. Οι Rattles οι οποίοι είναι ξανά στην επίθεση, ωραία βερσές σούτ, αλλά δεν του κάνει το χατήρι την μπάλα για τον Λαζαρίδη Γιώργο, ο οποίος παίρνει αρκετές προσπάθειες. Δύο ομάδες οι οποίες παλεύουν εδώ, καλή άμυνα από το νούμερο 24, τον Ράτλερ, τον Αλέξη Τεριόπουλο, ο οποίος θα αφήσει τον ενδιασμό, θα κάνει ένα δύσκολο μπάσιμο και θα στοχίσει σε ένα no look, καλά θεάντα θα μπορούσε να μου επιτραπεί η έκφραση. Το θέμα είναι ότι το σκορ γίνεται στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, τελευταίο λεπτό, 32, δεύτερα, 13, 18 και οι All Stars θέλουν να απειλήσουν ακόμα περισσότερο. Δύσκολη κίνηση, airball με τους All Stars, ο οποίος παίχτης αυτός που το έκανε, ζήτησε και συγγνώμη. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 9, ο Ανδρέας Τροκάνας. Σχεδόν όλος ο χρόνος για την ομάδα των Rattlers, Ευκαρπία Ελλάδας, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν, να μπορούσαν ακόμα περισσότερο. Τελειώνει όμως, υπάρχει φάουλ, 3,7 δεύτερα, τα φάουλ είναι 4 για τους 3 για τους Rattlers, 1 για τους All Stars, οπότε δεν υπάρχουν βολές. Θα πρέπει να προσέξουν και να πάνε σε μια γρήγορη επίθεση αν θέλουν να απειλήσουν. Μπάλα για τους Mavs της Ευκαρπίας. Νέο φάουλ έχουν να δώσουν οι All Stars, οπότε έτσι τρώνε και το χρόνο. Μόλις 2 δεύτερα τα υποδεικνύει και η ρεφερή. Να δούμε αν θα μπορέσουν να κάνουν κάποιο σουτ, αλλιώς το σκορ θα παραμείνει στο 13-18. Πολύ μακρινό το σουτ, δεν βρίσκει στόχο. Τέλος πρώτο δεκαλέπτου, 13-18. Μπορούν να συνεχίσουν οι δύο ομάδες προσπάθειές τους. Έχουμε μια διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, η μπάλα είναι ξανά για τους Rattlers, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν. Ο Στεριόπουλος είναι αυτός που θα πασάρει, θα συνεχιστεί το passing game με σκοπό να βρεθεί ένα καλό σούτ από τον Κούπα Βασίλειο. Νέα επίθεση όμως για τους Mob της Καρπίας, οι οποίοι όμως και με τον Στεριόπουλο δεν μπορούν να εκτοχίσουν. Θα επιμείνει και ο Τούπας Δημήτριος του Κωνσταντίνου και θα σκοράρει τελικά η ομάδα των Rattlers, με αποτέλεσμα να καλεί σε time out η ομάδα των All Stars που δεν πήγαν δυνατά. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόn, έτοιμοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μόλις τα 27 δεύτερα οι All Stars πήραν time out, βλέποντας τα πολλά χαμένα καλάθια. Γιατί το σκορ από 11-18 έγινε 15-18 και σαφώς όταν παίρνει ένα παιχνίδι είναι knockout. Κάθε καλάθι μετράει και θέλει προσοχή, θέλει διαχείριση από τους πάγκους. Πολλές φορές και κάποιοι παίκτες που παίζουν είναι και προπονητές εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα ξανά στο Μαυροχωρίδη, ο οποίος
δεν έχει αντίπαλο στο ύψος του, αλλά οι Ράπτορς προσπαθούν να τον περιορίσουν. Νωρίτερα ευστόχησε και σε ένα καλάθι το νούμερο 13, το νούμερο 19, με συγχωρείτε. Πολλές φορές δεν είναι πολύ καλή η οπτική μου. Ο Καραμανίδης Ηλίας ήταν αυτός που βοήθησε με μάλλον καλά, αλλά εδώ θα απαντήσουν οι All Stars και θα κάνουν το σκορ 15-20 με τον Τροκάν Ανδρέα. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο match. Στο συν 5 οι All Stars, οι οποίοι 9 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου έχουν μία μικρή πρωτοπορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι Rattlers έχουν δείξει ότι θα πουλήσουν πολύ ακριβά το μάρι τους. Πολλά επιθετικά rebound, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύονται, δεν τα αριστοποιούν οι Rattlers. Όμως αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε σε μία ακόμα επίθεση και κάποιες αλλαγές βέβαια για να πρέπει να ανάψουν όλοι οι παίκτες. Με 7 παίκτες στο roster ουσιαστικά των Rattlers, με πολύ περισσότερους στο roster των All Stars, οι οποίοι εδώ θέλουν να απειλήσουμε τρίποντο, δεν θα τα καταφέρουν. Ήταν το νούμερο 15, αυτός που έκανε το shoot, ο Σαραφίνης Χρήστος, το ζήγησε, το πήρε, αλλά δεν ευστόχησε. Σε ζώνη κάποιες φορές οι All Stars θέλουν να περιορίσουν τους αντιπάλους, αλλά εδώ βρήκε τρόπο η ομάδα της Ευκαρπίας να σκοράρει με το νούμερο 17, ο Στούπας Δημήτριος του Αστερίου. Οικογενειακή υπόθεση, το ξαναλέμε. Πολλοί παίκτες με το ίδιο επίθετο, οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να λέμε και το πατρόνυμο από τα ωραία του αθλήματος. Πολλοί παίκτες δημιουργούν ομάδες, είναι οικογένεια, είναι φίλοι και κατεβαίνουν στον μπασκετάκι και στο Summer Edition. Κατηγορία Development, πρόκριση για τα προημιτελικά. Όποιος κερδίσει, προκρίνεται, όποιος χάνει, χάνεται. Οι Rattlers, οι οποίοι θέλουν να φύγουν στον εμβιασμό, 17-20 το σκορ, δεν τα παρατάνε. Δεν δίνουν δυνατότητα στους All Stars να ξεφύγουν. Και αν δεν προσέξουν, οι κοκκινόμαυροι θα έχουν πρόβλημα με τους Rattlers, που έχουν τα ίδια χρώματα με τους Lakers. Μοβ και ρίγα κίτρινη. Ξανά στην επίθεση οι All Stars, Μαυροχωρίδης, ο οποίος δεν είναι, μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα λόγω ύψους, θα πάρει 2 rebound, ουσιαστικά διαμαρτυρηθεί για φάουλ, αλλά οι διαιτητές αυτοί αποφασίζουν, το σκορ γίνεται 17-22, Μαυροχωρίδης, ο οποίος έχει κάνει αρκετά μεγάλη ζημιά με τα καλάθια του. Παρ' όλα αυτά και οι Rattlers παλεύουν ό,τι έχουν. Συνεχόμενο passing game, σε δύο μπλος να βρει ένα διάδρομο, ωραία προσπάθεια. Δεν ήταν καλό όπως το τελείωμα. Δείχνει να πονάει το πόδι του. Συνεχίζει όμως σκληρό καρύδι, ενώ ετοιμάζονται αλλαγές για τους All Stars, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Εδώ νέο τρίποντο, μάκια το rebound. Θα βγει μπάλα από τα πόδια του Λία Καραμανίδη. Τρεις αλλαγές για τους All Stars, οι οποίοι είπα και νωρίτερα ότι έχουν μεγαλύτερο roster σε μια πολύ θερμή ημέρα, φυσικά, όταν και οι ομάδες έχουν μικρό ρόστερ, θα πρέπει να παίρνουν και ανάστηση. Εδώ αλλαγή και για τους Rattlers, οι οποίοι θα έχουν ξανά τον Γιώργο Λαζαρίδη στο ρόστερ, στην πενταγωγή. 6-45 για το ημίχρονο. Βλέπουμε ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς. Δύο ομάδες θέλουν την ίδια τους δύο λόγους. Παίζουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ο Προχωρήτης θα πάρει την εσωτερική, θα κάνει ένα ψηλό lay-up, αλλά θα στοχεύει του. Και οι Rattlers έχουν δυνατότητα να φύγουν στον εμβιασμό. Αν τα καταφέρουν, θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Δεν βιάζονται, γύρισαν και οι All Stars. Θα πάρει το shoot το νούμερο 17, ο Στούπας Δημήτριος του Αστερίου, αλλά δεν θα βρει στόχο. Μπάλα έχει τώρα ο Αλεξιάδης Νάσος, ο οποίος μίλησε και στην κάμερα νωρίτερα μαζί με τον Στούπα Βασίλη. Δύο παίκτες οι οποίοι κάναν δηλώσεις. Εδώ το σημερινό μάτς, το οποίο το βλέπετε να τρέχει. Δύσκολη προσπάθεια για τον Θήμη Κυρατζόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είναι ο παίκτης που φοράει το κόκκινο σωτσάκι και δεν έχει νούμερο. Θα πάρει όμως βολές. Πρώτο φάουλ. Δύο ομάδες οι οποίες είναι αρκετά δυνατές, κοντά στο σκορ. Θα κρυθείς λεπτομέρειες νίκη, εκτός αν οι All Stars καταφέρουν να πάρουν ένα προβάδισμα πιο μεγάλο από αυτό που έχουν. Πάντως σκορ είναι 17-22, τυπικά φιλοξενούμενοι οι All Stars.
Ευκαρπία Ράκλες είναι τυπικά γηπεδούχοι στο Ιβανόφιο, το οποίο φιλοξενεί αγώνες του Summer Basketball σε όλες τις κατηγορίες. Θα ανανεώσει, παρότι δεν είναι στόχος εννοείται ο παίκτης, τον All-Star, θα ανανεώσουν και θα πάρουν νέα επίθεση, αλλά δεν είναι άτοχη για φάουλ από τον Κυρατζόπουλο, ο οποίος θα πάρει και αυτό το χρόνο του. Οι διαιτητές οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν σε συνεννόηση με τη γραμματεία να έχουν την καλή ροή του αγώνα. Σε ζώνη οι All-Stars θα περιορίσουν, αλλά οι Ράτλες έχουν βρει αρκετές λύσεις. Σε δύο πλουσάκι τον Βασίλειο Στούπα με το 8 φάουλ το οποίο κάνουν οι All-Stars. και 33 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Οι Ράτλες οι οποίοι θέλουν να μειώσουν σαν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Στεργιόπουλος, το νούμερο 24, θα στοχίσει. Και οι All-Stars θέλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για νέα επίθεση. Επέμεινε ο Νάσος Αλεξιάδης, αλλά δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Τώρα οι Ράτλες είναι αυτοί που θα έχουν την μπάλα και την κατοχή και την επίθεση. Θέλουν να μειώσουν τη διαφορά στους 5. Να την πάνε πιο κάτω. Εδώ θα είναι άστοχη, όμως στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Στούπα Δημήτριο του Κωνσταντίνου. 3-2 τα φάουλ, 4-52 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Οι All-Stars οι οποίοι είναι στην επίθεση. Έγιναν και κάποιες αλλαγές, εδώ ωραία συνεργασία. Πάρα να καταλήξει στον Νάσο Αλεξιάδη ύστερα από ένα πολύ ωραίο passing game. Το μπάσκετ άλλωστε είναι τρίπλα, πάσα και καθόλου χρονοτριβή. Αν το σκεφτείς θα δώσει την ευκαιρία στον αντίπαλο να σε αποδιοργανώσει. Εδώ η διαφορά πάει στους 7, νομίζω είναι μεγαλύτερη ως τώρα. Οι Ράτλες θα πρέπει να αντιδράσουν. Εδώ θα πάρει το φάουλ ο Φλόρ Δημήτρης του Κωνσταντίνου. Ελέγχθηκε ωραία. Είναι το τρίτο για τους All-Stars. Είναι πάνω στο σούτ, οπότε υπάρχουν βολές. Δεκαεφτά-24. Θα ανανεώσουν οι Ράτλες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ευθοχίσουν νωρίτερα. Θα πάρει το σούτ 3 πόντων ο Βασίλειος Τούπας. Έχουν πάρει πολλά rebound επιθετικά. Εδώ ο Στεργιόπουλος, το νούμερο 24, ο Αλέξης Στεργιόπουλος έκανε ένα δύσκολο σούτ, δεν μπορούσε να ευθοχίσει. Στο τριγωπόδο για τους All-Stars, οι οποίοι είναι και αυτοί άστοχοι. Δεν είναι αρκετά παραγωγικό το δεύτερο δεκάλεπτο. 2-41, οι δύο μάτς είναι πάνω κάτω. Οι Ράτλες οι οποίοι θέλουν να μειώσουν, αλλά είναι αρκετά άστοχοι. Καθαρή το rebound ο Μαυροχωρίδης. Και οι All-Stars είναι αυτοί που θα κατεβάσουν την μπαλά. Ματούλας, ο οποίος παίρνει αρκετές προσπάθειες με το νούμερο 7. Οι All-Stars οι οποίοι δεν βιάζονται θα πάνε σε μια αρκετά μεγάλη επίθεση, μένουν 7 δεύτερα. Ας Αλεξιάδης θα πάρει το τρίποδο, είναι άστοχος, βλέποντας και τον χρόνο. Τώρα ο Στεργιόπουλος θέλει να δει τον Βασίλειο Στούπα με το νούμερο 8. Έχουν γυρίσει όμως οι All-Stars και παίζουν καλή άμυνα εδώ οι μαυροκόκκινοι, κοκκινό μαυρό. Ο Ροχοίδης πάει μέχρι μέσα, χάσει την μπάλα προσωρινά, είναι ξανά όμως από τους All-Stars. Αλλαγή για τον All-Stars. Ανέστη το Μαυροχωρίδη πέρασε.
ο Λαθωράκης ο Νίκος. Έχουν 9-10 παίκτες στη ορθά, αναδύνησε με τους Ράτλες, οι οποίοι είναι λιγότεροι. Ματούλος πήρε νέο τρίποντο, αλλά δεν βρήκε στόχο. Και οι Ράτλες εδώ θα θελήσουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο, χάνουν 7. Θα πρέπει όμως να προσέξουν τις επιλογές τους. Εδώ σου τρίων πόντων από το νούμερο 13, το ζήγησε, το πήρε, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, ήταν ο Θεοδωρής Γιώργος. Αυτός που έκανε το σουτ. Μπάλα ξανά για τους All Stars. Σε μια παράφραση του All Star. Σε ζώνη η Ράτλη της Ευκαρπίας με σκοπό να αποφύγουν το καλάθι, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Ο Ματούλος παίρνει πολλά τρίποτα και εδώ θα εκδικήσει. Κάνει το σκορ 17-27 και δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά στην ομάδα του. Σίγουρα αν παραμείνει διαφορά σε αυτό το επίπεδο για το ημίχρονο, τότε οι All Stars θα έχουν πάρει ένα μικρό προβάδισμα. Ανοίξει εδώ, ωραία, καλή κυκλοφορία. Είναι και λίγο άτυχη η Ράτλερ στην τελική προσπάθεια, ενώ κάνουν καλές συνεργασίες. Εδώ ο Βασίλης Τούμπας με το 8 ήταν αυτός που βγήκε. Κατάφερε με το καλάθι, αλλά δεν μπορούσε να ευτοχίσει. Δύσκολη προσπάθεια, δύο χαμένες ευκαιρίες για τους All Stars. Θα πάρουν οι Ράτλερ το rebound, πάνω κάτω, 3-3 τα φάουλ. Καλή άμυνα εδώ από το Ματούλα, θα πάρει και το rebound. Έχει, υπάρχει φάουλ, το τέταρτο. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Είπαμε ότι χρειάζονται και ανάσες. Δεν είναι εύκολο. Η μπάλα είναι για τους All Stars, οι οποίοι γυρνάνε την μπάλα. Ξανά ο Ματούλας σου πήραν πόντο, άστροφο. Θα βγει μάλιστα και έξω από το παρκέ, οπότε εδώ έχουν ένα εύκολο τρόπο να πάρουν την μπάλα η Ευκαρπία Ράτλερς, οι οποίοι θέλουν να περάσουν την μπάλα μέσα στο καλάθι και εδώ τα καταφέρνουν. Ωραία κίνηση. Το νούμερο 13 ήταν ο Λαζαρίδης Γιώργος. Εδώ καλή άμυνα με το νούμερο 8 από τον Βασίλειο Στούπα. Την μπάλα έχει βγει. Νομίζω ότι υπάρχει φάουλ, όχι στους κυριευτές. Ήταν μπροστά στο να... μπροστά στον αγώνα στη φάση. Πήγαμε σε καθαρή εικόνα. 14 δεύτερα, πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. 19-27. Εδώ άστοχοι οι All Stars. Οι Ράτλες θέλουν να μειώσουν. Το Γιώργο τρέχει την μπάλα με το νούμερο 24. Ωραία κίνηση και καλάθι. Είπαμε και νωρίτερα ότι οι δύο ομάδες είναι αρκετά κοντά σε απόδοση. Οι All Stars ξέφυγαν με 10, τώρα προηγούνται με 6 και αν δεν ευτοχίσουν οι Mob θα μπορούν να είναι και σε νέα προσπάθεια να μειώσουν. 21 δεύτερα για αυτούς, 23 συνολικά, ο Στεριόπουλος δεν βιάζεται. Σε ζώνη All Stars εδώ θέλουν ένα καλάθι το οποίο θα μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Η ζώνη θα πασάρει, τελειώνει ο χρόνος. Στα δεύτερα βλέπει τον Βασίλειο Στούπα, ο οποίος θα επιχειρήσει ένα τρίποντο από καλές συνθήκες. Μάχη για το rebound. Ξανά ο Στεργιόπουλος δεν θα ευστοχίσει, αλλά οι All Stars θα επιχειρήσουν ένα μακρινό σου. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. 21-27 σε λίγο. Και πάλι μαζί για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος αγώνα. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι με την τρίτη περίοδο, οι δύο ομάδες που έχουν ξανά στους 21-27 μπροστά οι All Stars, οι οποίοι περνάνε ξανά την μπάλα στο καλάθι με τον έτερο ψηλό τον Μαυροχωρίδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει αρκετά ρήγματα στην άμυνα των Rattlers της Ευκαρπίας, οι οποίοι με τα Mob νωρίτερα μείωσαν αρκετά, εδώ απαντούνε στο καλάθι που δέχτηκαν. Το νούμερο 13 είναι ο Λαζαρίδης Γεώργιος, ο οποίος αρκετές φορές περνάει μέσα στο καλάθι. Το σκορ γίνεται 23-29.
Ωραία κίνηση εδώ και ίσως μια από τις πιο ωραίες φάσεις που είδαμε με τον Αλεξιάδη Νάσο να κάνει ένα πολύ ωραίο κόψιμο για να τελειώνει καλά τη φάση. Στεργιό πλούς Αλέξη να ψάχνει κάποια καλή πάσα. Δεν θα μπορέσει στη συνέχεια ο Στούπας Δημήτριος του Αστερίου, του Αστέριου, να βρει κάποιους συμπαίκτη του και χάνουν την καλή τους συνεργασία οι παίκτες στο Rattlers. Εδώ ο Μαθούλας ψάχνει κάποια καλή πάσα, ξανά η μπάλα στον Νάσο Αλεξιάδη, ο οποίος θέλησε να πάρει την μπάλα αλλά την μπάλα για τους Rattlers δεν βρήκανε στόχο. Rattlers οι οποίοι θέλουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο και να κάνουν το σκορ στα μέτρα τους αν θέλουν να έχουν ελπίδες νίκης, γιατί είπαμε και νωρίτερα ότι ο νικητής πάει στους 8, ο ηττημένος αποκλείεται. Στο Γιώπλο Ζήτρο να πούμε ταμπλό. Νέο επιθετικό rebound, αλλά δεν τα αξιοποιούν οι Rattlers, ενώ πολλές φορές έχουν πάει σε δεύτερες και σε τρεις επιθέσεις. Καλή συνεργασία για τους All Stars, οι οποίοι εδώ με το Μαθούλα βρήκαν ένα σημαντικό καλάθι. Θέλουν να απαντήσουν οι Rattlers αλλά δεν τα καταφέρνουν. Το τρίποντο ήταν από τον Τσούπα Δημήτριο του Κωνσταντίνου. Οι All Stars δεν έχουν και λόγο να βιάζονται. Πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Εκεί προσπάθει όμως εδώ με το νούμερο 9 ήταν ο Τροκάνας Ανδρέας. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία για τους Rattlers, οι οποίοι με τον Στούπα Βασίλειο μειώνουν σε 25-33. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται από την αρχή του αγώνα είναι ότι ξεφεύγουμε κάποιους πόντους οι All Stars, αλλά οι Rattlers βρίσκουν τρόπο να χαμηλώνουν τη διαφορά το σκορ, χωρίς όμως να μπορούν να προηγηθούν. Εδώ παίρνει το φάουλ, ουσιαστικά κλέβει το φάουλ από το Στεργιόπουλο. Επίσης με το νούμερο 15 για τους All Stars, ο Σαραφίδης Χρήστος. Με το πρώτο φάουλ του, τρίτη δεκαλέπτου για τις δύο ομάδες. Καλάθι για τον παίκτη των All Stars, ο οποίος διευρύνει τη διαφορά στους 9. Νομίζω οι 10 πόντοι είναι και οι περισσότεροι που έχουν επιτευχθεί σαν διαφορά. 25-35. Σαφώς αν παραμείνει αυτή η διαφορά και στην τρίτη περίοδο στη λήξη της, τότε οι All Stars θα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, προβάδισμα για την επίθεση της νίκης που οδηγεί σε πρόκριση. Εδώ ένα μικρό χτύπημα. Ανάμεσα στο 7 και το 5, τα δύο ομάδες. Εντάξει, είπαμε και τα μαρκαρίσματα, τα οποία είναι λίγο πιο σκληρά. Καμία πρόθεση. Υπάρχει και κούραση, υπάρχει και η ζέστη. Διανύουμε πολύ ζεστές μέρες στη Θεσσαλονίκη και ένα γήπεδο, αν δεν έχει ψαρισμό, τότε για όλους η δουλειά και τους παίχτες και τους μη παίχτες είναι αρκετά δύσκολη, αλλά για τον λόγο αυτό είμαστε κοντά στο μπάσκετ, παίζουμε, μεταδίδουμε, το ζούμε, όπως και οι παίκτες που βρίσκονται στα δύο ρόστερ, παρέες πάνω απ' όλα, ειδικά για τους Rattlers, είναι και θέμα οικογενειακής υπόθεσης, πολύ με το ίδιο επίθετο. Εδώ ο Μαύρο χωρίς δεν μπορείς να ευτοχίσει, ο Στούπας Βασίλος με τον Μίο, κάνει μια πολύ ωραία προσφύγηση. Το σκορ είναι 27-35. Σε επανόφιο βλέπετε έναν ακόμα αγώνα για το την κατηγορία development, το summer μπασκετάκι. Το επανόφιο αγώνα συγκεκριμένος. Ο Ματούλας θα πάρει τα βήματα, δύσκολη προσπάθεια και θα φύγει μόνος του στον εκβιασμό ο Στούπας Βασίλης με το νούμερο 8 και
Νομίζω ότι υπάρχει time out σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τέλος time out. Πολλά time out η αλήθεια είναι. Οι All Stars θέλησαν να δουν τις οδηγίες που πρέπει να δώσει ο ένας τον άλλο για να μην χάσουν κι άλλο τη διαφορά. Η διαφορά έχει πέσει στους 6, 29-35. Νάσος Αλεξιάδης με το τρίποντο και το κλασικό του στυλ θα στοχίσει. Εδώ φάουλ το οποίο νομίζω ήταν αχρίαστο, μιας και το νούμερο 7 από τους Ράτλες είχε πάρει ήδη την μπάλα. Ο Στούβας Δημήτρης του Κωνσταντινίδη, του Κωνσταντινού με συγχωρείτε. Οι Ράτλες οι οποίοι στα 5 λεπτά περίπου της τρίτης περίοδου έχουν χαμηλώσει τη διαφορά, την έχουν κατεβάσει, αλλά έχουμε δει το έργο αυτό σε όλο τον αγώνα. Οι Old Stars οι οποίοι είναι συνεχώς μπροστά, αλλά δεν έχουν φύγει με τέτοια διαφορά που να πούνε ότι έχουν καθαρίσει για την νίκη. Σαφώς έχουν και μεγαλύτερο roster. Εδώ νέο επιθετικό rebound για τους Rattlers. Με ένα ζωγλερικό ο παίκτης του νούμερο 13, ο Γιώργος Λαζαρίδης, χωρίς να βλέπει ουσιαστικά έβαλε ένα δύσκολο καλάθι και κατεβάζει διαφορά στους 6, στους 4. Με ένα σερί 6-0. Το μπάσκετ δεν τελειώνει, αν δεν τελειώσει ο χρόνος. Μαύρο Χωρίδης με την μπάλα, θέλει να βρει κάποια επιλογή. Πολύ ωραία συνεργασία, Ερματούλα και Νάσο Αλεξιάδη, αλλά η μπάλα χτύπησε στα πόδια του τελευταίου και ουσιαστικά χάθηκε μία ακόμα επίθεση. Φυσικά οι Ράδες οι οποίοι έχουν αναχαρίσει. Κούπας Βασίλειος, καλά και φάουλ. Τίποτα δεν τελειώνει, το έχουμε πει. Goal foul. Οπότε τώρα ουσιαστικά η διαφορά θα πέσει ακόμα πιο κάτω. 34-35, αν δεν κάνω λάθος. Δείχνει ο πίνακας σκορ 31-35 βέβαια. Οι διαιτητές μιλούν με τη γραμματεία, θα το διορθώσουν προφανώς. 4 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Σερία 9-0 τρέχουν οι Rattlers. Και πλέον έχουμε ντέρμπι. Οι All Stars ουσιαστικά πήγαν πολύ μουδιασμένα. Έχασαν μια διαφορά την οποία την έκτισαν με πολύ κόπο. Εδώ θα πάρει το rebound το Μαυροχωρίδης. Ο οποίος θα προσέξει. Κάνει λάθος και ο Στεριόπουλος θα βγει με μουδιασμένο. Να λοιπόν που υπάρχει ολική ανατροπή. Το 25-35 γίνεται 36-35. Το έχουμε δει σε πολλά επίπεδα μπάσκετ, τεχνικού, επαγγελματικού. Α, δεν προσέχει, η μπάλα σε τιμωρεί. Και το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Προχωρήσει, πάει μέχρι μέσα. Ωραίο. Χούπαλα, η μπάλα δεν καταλήγει στο επιθυμητό σημείο και οι Rattlers με το Στεριόπουλο θέλουν να τρέξουν. Έχουν πάρει και την ψυχολογία τώρα. Λογικό είναι, βρέθηκαν στο μείον 10 και τώρα προηγούνται με ένα. Τα πάντα δείχνουν όμως ότι η λεπτομέρεια θα είναι αυτή που θα κρίνει τον αγώνα. Εδώ ο Ματούλας χάνει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Συνέχεια ακολούθησε ο Μαυροχωρίδης, ο οποίος με ένα καλάθι αλλά κάρφωμα πάτησε πολύ καλά. Έκανε το σκορ 36-37. Το Βανόφιο φυσικά θα ακολουθήσει και άλλο μάτς. Στεριόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει. 39-37. Οι All Stars οι οποίοι μπήκαν λίγο πιο νοχηλικά στην τρίτη περίοδο. Και έχασαν μια διαφορά 10 πόντων εν ρηπεί οφθαλμού. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν. Goal foul για τους All Stars. Το νούμερο 12, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Σπύρος Μπέτσιος. Και υπάρχει time out το οποίο καλούν οι Rattlers σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τελείωσε το time out. Υπάρχει και βολή για τους All Stars. Ο Μπέτσιος ήταν αυτός νωρίτερα, πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 2 και 26 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι 39-39, κάλυψαν διαφορά 10 πόντων οι
All Stars, μια μικρή συζήτηση των διαιτητών με τη γραμματεία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τεχνικό. Θα το δούμε. Ακολουθεί κι άλλος αγώνας, όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το μάτς. 39-39, οι δύο ομάδες παλεύουν με κάθε τρόπο για τις δικές τους καλές εμφανίσεις. Αλλά εδώ δεν μπορούσε να κάνει το απόλυτο ο παίκτης των All Stars. Εδώ παραμένει 39-39 σε ζώνη. Προηγήθηκε και time out. Οι Ράτλες, οι οποίοι εδώ με τον παίκτη με το νούμερο 19, τον Καμαρίδη Ηλία, τον Καραμανίδη, με συγχωρείτε. Δεν μπορούσαν να εξασκήσουν, να προχωρήσει πέντο rebound, παλεύει εκεί πέρα με 3 και 4. Μάθεβες τα λάθη, επιχείρησε, αλλά 2 το φάουλ. 2-3 τα φάουλ, λογικά τώρα θα είναι γίνει 3. 3-3 τα φάουλ, από ένα έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες πριν πάνε στις βολές. Εδώ με τη βοήθεια της τύχης θα ευστοχίσει ο σέντερ που του κοκκινόμαυρο, αν μπορούμε να πούμε. Ρόστερ της ομάδας των All Stars, το σκόρ είναι 39-40 και πλέον τα πάντα θα κρυφούν στις λεπτομέρειες. Σε ζώνη All Stars για να εμποδίσουν το ελεύθερο του Στεργιόπουλος, θα πάρει από τα 5 μέτρα, κακό. Rebound έστω και κατά τύχη από σκόντα από τον Καραμανίδη Ηλία, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να σκοράρει και να κάνει το σκόρ 41-40. Οι Ράτλες, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν και με 10 αρκετές φορές, αλλά το σκόρ είναι 41-41. Ματούρα θα πατήσει καλά, θα πάρει το φάουλ. Υπήρχε μια διόρθωση στο σκορ. Υπάρχουν βέβαια και σχετικές συζητήσεις με τη διαιτησία για να μην υπάρχουν θέματα. Εκκρεμεί. Και σε τέτοιο επίπεδο δεν λείπουν και οι αντιδράσεις οι ακραίες μερικές φορές. Γι' αυτό όλα θα πρέπει να γίνονται με το σωστό τρόπο. Ματούλας, ο οποίος κάνει το σκορ 41-42, 1-20, 1-19 για την ακρίβεια, για τη λήξη της τρίτης περίοδου που θα κρίνει ουσιαστικά πολλά, γιατί οι Rattlers κάλυψαν 10 πόντους διαφορά και πλέον είναι στα ίσια με τους All Stars, οι οποίοι πιέζουν. Οι Rattlers, οι οποίοι θα σκοράρουν ξανά με τον Ηλία Καραμανίδη, ο οποίος ερχόμενος από τον πάγκο έχει δώσει λύσεις. Οι ομάδες παίζουν με ό,τι παίκτες έχουν, σαφώς πιο μεγάλο ρόστερ έχουν οι All Stars. Εδώ ο Βασίλειος Τούπος με το νέο 8 θα χάσει ένα το φαινομενικά εύκολο καλάθι, αλλά υπάρχει η κούραση, υπάρχει η ζέστη. 40 δεύτερα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Άστοχος με το νούμερο 15 ο Σαραφίδης Χρήστος, αλλά συνέχεια παίρνοντας το rebound από τον άστοχο σούτ Μαυροχωρίδη θα κάνει το σκορ 43-45. Στεργιόπουλος κάνει κάποια πάσα. Θα μείνει λίγα δευτερόλεπτα και για τους All Stars. Σου την απόδοση ο Βασίλειος Τούπα, ο οποίος θα στοχίσει. Μάχη για το rebound, τελειώνει ο χρόνος. Έχουν δοθεί βήματα στο νούμερο 7 των Rattlers, τον Τούπα Δημήτριο του Κωνσταντίνου. 2,4 δεύτερα. Θα επικυρίσουν ένα μακρινό σουτ οι All Stars. Ο Ματούλας ήταν ο οποίος επιχείρησε 43-45 σε λίγο και πάλι μαζί για την τελευταία περίοδο του αγώνα. Γινάει τέταρτη περίοδος, τελευταίες ανάσες πριν την τελική ευθεία. 43 Rattlers, 45 All Stars.
Rattlers από την Σκαρπία, οι οποίοι κάνουν τη δική τους αντεπίθεση και από τη στιγμή που κάλυψαν την διαφορά των 10 πόντων, πλέον όλα είναι ανοιχτά και τα πάντα θα κρυθούν λεπτομέρειες. Στην επίθεση οι Rattlers, οι οποίοι θα στοχίσουν, rebound για τους All Stars, οι οποίοι έχουν βραχία κεφαλή και τώρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την τελευταία περίοδο, την τρίτη, που ήταν και η χειρότερη τους, μιας και χάσανε 10 πόντους διαφορά. Εδώ με δεύτερη προσπάθεια, το νούμερο 11, ο Βλάχος Αθανάσιος δεν μπορούσε να ευτοχίσει. Παρ' όλα αυτά παραμένει το προβάδισμα στους 2 πόντους. Στεριόπουλος Αλέξης, Στεράλεξ όπως λέει η φανέλα του. Θέλουν να βρουν έναν τρόπο να απειλήσουν οι Ράτλερς. Δεν τα καταφέρουν Μακούλας και γίνει συνδυασμό. Βλέπει τον Μαυροχωρίδη, ο οποίος θα χάσει ένα εύκολο φαινομενικά καλάθι, αλλά θα πάρει το φάουλ από ολότελα. Και οι δύο βολές είναι σημαντικές. Άστοχος την πρώτη. Όσο η διαφορά μένει σε αυτά τα επίπεδα, τόσο είναι ανοιχτό και το κομμάτι της πίεσης της νίκης. Δεν είναι καμία νίκη προκαθορισμένη όταν είναι τόσο μικρές διαφορές, 43-46. Παρ' όλα αυτά, οι All Stars στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα είχαν ένα προβάδισμα. Και αυτό θα θελήσουν να επαναφέρουν, αλλά οι Rattlers πουλάνε πολύ ακριβά το τομάρι τους. Εδώ δεν δώσει κάποιο φάουλ, είναι ξανά η μπάλα για τους All Stars, οι οποίοι με τον Μαυροχωρίδη να είναι η επιθετική αιχμή στις γενικές γραμμές, το Μάριο Μαυροχωρίδη που είναι τα μαύρα. Δεν θα έχει νούμερο. Κάνει το σκορ 43-48. Θέλω να απαντήσουμε με τρίποντο οι Rattlers. Είναι άστοχοι όμως και πλέον οι All Stars πηγαίνουν και σε μεγάλες επιθέσεις. Σε ένα ακόμα αγώνα για το Summer Μπασκετάκι σε όλες τις κατηγορίες. Μέσα στα μέσα Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότεροι αγώνες. Εδώ δύσκολη προσπάθεια είναι το νούμερο 15. Σαραβίνης Χρήστος ήταν αυτός που διαμαρτύρεται. Μπάλα να δω όμως για ποιον είναι πάλι. Είναι ξανά για τους All Stars, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πήραν το rebound και πήραν μάλλον την κατοχή της μπάλας μετά την κατάληψη εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόμμα 11 δεύτερα, 8 λεπτά για το λεπτό αγώνα. Ο προχωρήσεις ψάχνει κάποιο διάδρομο. Στο τρίο πόντο για τους All Stars, άστοχο. Η Rattlers, οι οποίοι εδώ θα προσπαθήσουν να επιχειρήσουν μια γρήγορη επίθεση, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Εντάξει, υπάρχει και η κούραση, υπάρχει και η ζέστη, αλλά αυτά δεν παίζουν ρόλο. Άμα θέλει κάποιο νίκη, πρέπει να βρει και γαλάτια. Τα και 50 για τη λήξη τη αναμέτρηση. Ματούλα με την μπάλα, ψάχνει κάποιο σκριν. Παίρνει το διάδρομο, θα βγάλει την μπάλα στον παίκτη με το νούμερο 15. Τον Σαραφίδη, ο οποίος δεν θα ευτοχίσει. Διαφορά είναι στους 5. Rattlers εδώ κερδίσουν φάουλ με τον Στεριόπουλο. Ένα μόλις φάουλ σε αυτό το χρονικό διάστημα που τρέχουμε στην τέταρτη περίοδο. Στεριόπουλος θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Το σου θα το πάρει όμως ο παίξει με το νούμερο 17, ο Στούπας Δημήτρης του Αστερίου. Και All Stars, οι οποίοι πηγαίνουν σε μεγάλες επιθέσεις. Το τρίτο πόντο με τον Ματούλα, παρατραβηγμένο, αλλά έχουν νέα επίθεση. Οι All Stars, οι οποίοι εδώ θα χάσουν και νέα ευκαιρία να μειώσουν. Ο Βασίλειος Στούπας θα πήγει στον βιασμό και με ένα δεξί λέει άπτα ευτοχίσει. Rattlers, οι οποίοι δεν τα παρατάνε. Αλλαγές για τους All Stars. Οι διαιτητές καθορίζουν και το επιτρεπόμενο πλαίσιο. Ποιος θα μπει στην αυγή. Ο μπάσκετ άλλωστε έχει συγκεκριμένους κανόνες και αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται για να υπάρχει και σωστή ροή του αγώνα.
μπάλα για τους Old Stars, οι οποίοι προηγούνται με 5, με 3, με συγχωρείτε. Και όσο η διαφορά μένει σε αυτά τα επίπεδα, τόσο είναι και το κομμάτι του αγώνα ανοιχτό για το ποιος θα κερδίσει. Μαύρο χωρίς, ψηλά με την μπάλα, ψάχνει κάποιο διάδρομο, κάποιο screen. Θα είναι άστοχοι οι All Stars με τους περισσότερους πόντους να έρχονται από δεύτερη ή τρίτη επιθέσεις. Το νούμερο 9 νωρίτερα ο Τροκάνας το έξε. Θέλει να αφήσει τον βιασμό μου από χωρίς, ο οποίος θα κάνει διάφορες προσπαθήσεις, να δούμε αν θα ευτοχίσει. Εδώ θα ευτοχίσει, θα πάρει και το φάουλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αντίπαλο στο ύψος του. Εδώ κινήθηκε έξω, να πολλές φορές έχει πάρει είτε βολές είτε ευστοχή στο καλάθι, αλλά εδώ τώρα δίνει αέρα 5 πόντους στην ομάδα του. Και σίγουρα αν κερδίσουν οι All Stars θέτει και υποψηφιότητα για το τίτλο του MVP. 45-51. Οι Rattlers από την Ευκαρπία πάντως έχουν δείξει ότι δεν τα παρατάνε και εδώ θα ψάξουν κάποιο σουτ για να μειώσουν. Ωραία, όπως πήρε το Βασίλειο Στούπα, βρίσκει τον Γιώπουλο φάουλ, ξεκάθαρο. Έξι λεπτά και ένα δεύτερο για το λήξη του αγώνα. Τελειόπουλος, θέλεις να βρει κάποιος παίκτη μέσα στη ρακέτα. Μάκη για το rebound, κάρκι τζάμπολ. Για το δείχνει το βελάκι. Υπάρχουν και πτώσεις, υπάρχουν και... αρκετές περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να προσέχουν οι παίκτες. Μισή και το ρεν. 5 και 53. Μπάλα για All Stars. Το καλή άμυνα από τους Rattlers. Να φτύξει το κεφάλι και να φτύξει τον All Stars. Δεν φαίνεται να έχει κάτι, αλλά υπάρχει μια μικρή διακοπή. Σε λίγο και πάλι μαζί. Μπάλα είναι για τους Rattlers. Ξεκινήσει το ματς. Σκορ είναι 45-51, 2-2 τα φάουλ, 5-40 για τη λήψη της αναμέτρησης του Βανόφιο. Πάμε μπασκετάκι, κατηγορία development, development από τον Χρήστο. Εδώ οι Rattlers οι οποίοι δίνουν και λίγο κουρασμένοι, έχουν και λιγότερες επιλογές, αλλά η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη για να μην έχουν περιθώριο νίκης. Οι All Stars οι οποίοι προηγήθηκαν και με 10 πόντους, όμως οι Rattlers με ένα σερί 11-0 νωρίτερα κάλυψαν τη διαφορά και πλέον το μάτς είναι την κόμψη του ξηραφιού. Στο συνέχι τώρα είναι οι All Stars, αλλά οι Rattlers θα πρέπει να σκοράρουν να θέλουν να χαμηλώσουν το προβάδισμα των αντιπάλων τους. 10 δεύτερα ακόμα. Εδώ λίγο το δεύτερο από τους All Stars. Και υπάρχει αλλαγή. Time out τελικά έχουμε. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, ξεκινάει το τέταρτο, το υπόλοιπο μάλιστα, το τέταρτο δεκαλεπτού, 4:56. Πολλά τα time out, αλλά σκοπό έχουν να δώσουν οδηγίες οι ομάδες να είναι σε καλύτερη μοίρα ουσιαστικά. Rattlers με την μπάλα. 2-2 τα φάουλ. Οι All Stars έχουν ένα προβάδισμα 6 πόντων. Σου 3 πόντων. Και εδώ ανάσα το νούμερο 13 να παίρνει την προσπάθεια και να δικαιώνεται το Λαζαρίδη Γεώργιο. Έχουμε πει από νωρίς ότι το παιχνίδι θα κρυθεί σε λεπτομέρειες και μέχρι τώρα αυτό δείχνει. Οι All Stars ξεφεύγουν, αλλά δεν μπορούν να επιβιώσουν έτσι με μικρές διαφορές. Οι Rattlers από την Ευκαρπία πουλάνε πολύ ακριβά το μάρι τους και αν κρυθεί στο σουτ τότε έχουν και αυτοί οι ελπίδες νίκης.
4 και 34 για τη λήξη του αγώνα. Μπάλα για τους All Stars. Οι θα πρέπει να σκοράνε, αν θέλουν να μην απειληθούν περισσότερο. Να προχωρήσει σου τριών πόντων. Πολύ σημαντικό λαγάπη. Απαντάει στο τρίποντο το προηγούμενο. 48-54. Ακόμα 4 λεπτά. Δύο ομάδες οι οποίες με όσες δυνάμεις έχουν παλεύουν για την νίκη. Θα θυμίζω ότι όποιος περάσει συνεχίζει 8, όποιος δεν περάσει αποκλείεται. Εδώ παίρνει το φάουλ ο παίκτης με το νούμερο 12, ο Σπύρος Μπέτσιος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να πάρει και goal φάουλ, αλλά τελική την προσπάθεια δεν βρήκε στόχο. Το νούμερο 12. Στην 6. Εύκολος. 48-55. Μπράβο. 48-56. Και βλέπω τώρα ξεφεύγουμε 8. All Stars, σημαντικό προβάδισμα για την χρονική διάρκεια του αγώνα και το χρονικό σημείο. 3-48. Εδώ έχουμε ένα άτσαλο χτύπημα ανάμεσα στον Αλεξιάδη και τον Καρμανίδη. Εδώ σκεφτείτε πώς θα πέφτει ο παίκτης των All Stars. Πρέπει να σκοπιστεί και το τερέν, 3-40. Και 4-2 τα φάουλ. Δύο ομάδες οι οποίες έκαναν το καλύτερο, αλλά εδώ θα πρέπει να προσέξουν οι Ράτλες αν δεν θέλουν να χάσουν όλους τους κύριους, γιατί η διαφορά είναι το 8. Εμπέτσου ξανά, νομίζω βηματάκι, να μην σωθεί των διαιτητών. Τώρα πάνω βηματάκι. Νέες αλλαγές για τους All Star. Υπάρχει κούραση βέβαια. 3-24. Πριν αυτό αγώνα οι οποίοι δεν είχαν αντιμετωπίσει κάποια δύσκολη φάση τώρα. Οι Ράτλες θα πρέπει να βιαστούν και λίγο να πάρουν κάποιο σουτ παραπάνω. Το τρίποντο εδώ είναι άστοχο. Το τρίποντο πήρε το νούμερο 13. Ο Γιώργος Λαζαρίδης. Οι All Stars μάλιστα δεν έχουν και λόγο να βιάζονται. Στα τρία λεπτά που μένουν, τους πάνε και σε λίγο. Μεγάλες επιθέσεις έχουν και την... Πόδι στο σύν 8, Μαυροχωρίδη σε ένα δύσκολο φλότερ. Μαυροχωρίδης ο οποίος έχει κάνει αρκετή ζημιά. Στους Ράτλες οι οποίοι εδώ δεν θα έχουν τύχει με το μέρος τους, θα προσπαθήσουν να σκοράρουν με τον Βασίλειο Στούπα. Ο Βασίλειος Στούπας, ο Δημήτριος Στούπας του Κωνσταντίνου, ο Δημήτριος Στούπας του Χρήστου και ο Δημήτριος Στούπας του Αστερίου. Τέσσερις από τις 7 παίκτες των Ράζλους, οι οποίοι παλεύουν, αλλά εδώ χάνουμε 10. Κατάφερε να προηγηθούν έστω και προσωρινά, αλλά οι All Stars είχαν στην διάρκεια του αγώνα το περισσότερο προβάδισμα. Εδώ όμως δεν θα μπορέσουν να κάνουν πρόθεσμη επίθεση και η μπάλα θα δίνει στα χέρια. Παρ' όλα αυτά, το συν 10 του δίνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Να δούμε αν οι Ράδες μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Σεργιόπουλος του τριών πόντων. Το νούμερο 17 ήταν ο Κούβας Δημήτριος του Αστερίου. Του Αστερίου.
Δεν βγήκε όμως το στόχο το σουτ, οπότε η μπάλα είναι ξανά για τους All Stars, οι οποίοι με αυτά και με τούτα και με εκείνα πλέον ακούν τον ήχο της νίκης να έρχεται και της πρόκρισης. Βρούμε τελικά, πάμε στο 16 και το Summer Basketάκι, συγκεκριμένη κατηγορία των development. Κακό σουτ εδώ, airball. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Παρατηρήσατε τους διαιτητές για τις αλλαγές, έχουν δίκιο, θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Εντάξει, μπορεί να είναι άλλο το επίπεδο σε αυτό το τουρνά, το μπασκετάκι, αλλά κάποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται και να υπάρχει μια συνεννόηση γραμματείας, διαιτητών, δημοσιογράφων και όλων των σημείων και των φορέων που διοργανώνουν. 51-58. Οι Ράδρες, οι οποίοι στον χρόνο που απομένει θα πρέπει να βάλουν μεγάλα καλάθια, να κρατήσουν καλές άμυνες. Οι All Stars πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Τα δεύτερα. Τελειώνει ο χρόνος. Το οι Rattlers πήραν τον μπαλά. Σου ήταν τον Θανάσιο Βλάχο, δεν είναι καλό. Και τώρα ψάχνουν ένα γρήγορο καλάθι, αλλά η μπάλα είναι για τους All Stars, οι οποίοι πλέον είναι αγκαλιά με την νίκη. Δεν ξέρω αν θα πάνε σε φάουλ οι Rattlers. 40 δεύτερα. Είπαμε και νωρίς θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις οι All Stars. Το 1-7. Εδώ καλή άμυνα. Φάουλ, το οποίο κάνουν οι All Stars για να δώσουν και τρίτο. Το δώσανε αντιαθλητικό οι διαιτητές και νομίζω ότι είστε σε αυτούς πρόθεση, άρα είναι δύο βολές και μπάλα απ' έξω. Οπότε να ευστοχίσουν εδώ οι Rattlers, θα έχουν δυνατότητα να πάνε και σε ένα γρήγορο τρίποντο μετά. Το μείον 7 μπορεί να γίνει κάλλιστα μείον 2, μείον 3. Υπό ιδανικές συνθήκες βέβαια, αλλά μπάλα μπαίνει και βγαίνει, εδώ δεν μπήκε. Οπότε όταν χάνεις τις ευκαιρίες δεν μπορείς να έχεις και ελπίδες νίκης. 30,4 άστοχος και έχεις δύο βολές στο νούμερο 7 στο Παναθηναϊκό του Κωνσταντίνη. Στο Διόπουλος είναι αυτός που θέλει να βρει ένα μακρινό σούτ ή ένα γρήγορο καλάθι. Θα πάρει το σούτ το παίξι με το νούμερο 13, ο Λαζαρίς Γεώργιος. Μπάλα είναι ξανά για τους All Stars, λένε οι διαιτητές. 4 δεύτερα έχουν οι Rattlers. Πολύ μακρινό σούτ, κακό. Μπάλα για τους All Stars. Θα κάνει την μπάλα, μάλλον δεν έρθει πάνω. Εδώ έκαναν λάθος οι All Stars. Πάω σε εκτίμηση. Ράδιδες οι οποίοι έχουν την μπάλα, θα πάνε σε μακρινά σουτ, άστοχο τρίποντο, rebound, εδώ θα κολλήσει και η μπάλα, η μπάλα μου είναι ξανά για τους Rattlers, 5,6, 51, 58, νομίζω τα πάντα έχουν κρυφθεί, μπορεί να γίνουν πράγματα και θάματα για να μπορέσουν να κερδίσουν. Η Ευκαρπία Rattlers, οι Old Stars εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές που είχαν, καταφέρουν να επικρατήσουν. 5,6. Ίσα ίσα να τελειώσει το μάτς και οι δύο ομάδες τελειώνουν την σημερινή αναμέτρηση. Η Ευκαρπία Rattlers θα ηθηθούν από τους All Stars με 51-58, ανταλλάσσουν και συγχαρητήρια. 51-58, λήξη του αγώνα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους. Κάπου εδώ τελειώνει συγκεκριμένη μετάδοση. Καλή συνέχεια.